Η επόμενη μέρα, κυρίες και κύριοι, συνέχεια της εκπομπής μας με καλεσμένο τον υποψήφιο βουλευτή Λακωνίας με το Πασόκ Κινάλ, τον κύριο Χρήστο Κοντάκο, δεύτερη εμφάνιση στο μέσο μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κοντάκο. Καλημέρα σας στο σταθμό σας, στους αγαπημένους και αγαπητούς ακροατές σας. Χαιρόμαστε που σας έχουμε πάλι να τα πούμε πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Να πούμε, να θυμίσουμε στον κόσμο ότι ο κύριος Κοντάκος, η καταγωγή του είναι από τα Βάτικα, έτσι. Να το πούμε πάλι αυτό. Είμαι από τα Βάτικα και είμαι περήφανος που είμαι από τα Βάτικα και ζητάω την ψήφο του Βατικιώτη. Βέβαια. Τον κοιτάω στα μάτια και όχι μόνο στη δική μου παράταξη, όπου και να ανήκει, του ζητάω να με ψηφίσει, να μου δώσει τη δύναμη να τον εκπροσωπήσω στη Βουλή και στην καθημερινότητά του. Πολύ ωραία. Από την προηγούμενη φορά που έχουμε να τα πούμε, για πείτε μας λίγο πώς πάνε οι περιοδίες σας, τι μηνύματα παίρνετε από τον κόσμο. Πραγματικά τα μηνύματα είναι πολύ θετικά, τόσο για τον πολιτικό φορέα που εκπροσωπώ, αλλά και για μένα τον ίδιο. Ανεξάρτητα, σας είπα, εγώ έχω μια αναφορά σε όλους τους Λάκωνες, σε όλους τους πολίτες, τους οποίους θεωρώ όχι μόνο συμπατριώτες, τους θεωρώ κοινωνικό μου μέρος και έχω την αίσθηση ότι είναι μαζί μου και νιώθουν ότι μπορώ να τους εκπροσωπήσω σε κάθε βήμα και της ιδιωτικής και της δημόσιας ζωής ιδιαίτερα, βέβαια, για το οποίο ο βουλευτής εκλέγεται κιόλας. Πάρα πολύ σωστά. Καθημερινά λοιπόν έχετε επαφές με τον κόσμο. Πιστεύω ότι αυτό τον καιρό οργώνεται όλη τη Λακωνία, όλη την περιφέρεια. Οργώνω όλη τη Λακωνία και τα σημάδια της παρακμής, της παρακμής της πληθυσμιακής, αλλά και της κοινωνικής εμφάνισης, είναι πραγματικά τόσο εμφανή που είναι να αναρωτιέται κανείς τι θα γίνει όχι σε δεκαετίες, σε λίγα χρόνια. Δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι, αλλά δεν υπάρχουν και μεγαλύτεροι, διότι δεν μπορούν να ζήσουν. Η ενέργεια, η απασχόληση, ένα σωρό πράγματα που υποβαθμίζουν την καθημερινότητα του, να μην πω του Λάκωνα, του Έλληνα που ζει, του ξωμάχου. Και αυτό πολυεπίπεδα τον επηρεάζει βέβαια με αρνητισμό. Με άρνηση. Τα όμορφα χωριά της Λακωνίας, τα πανέμορφα που δυστυχώς ερημώνουν, έτσι. Αυτό είναι. Ερημώνουν, δεν υπάρχει ψυχή. Εχθές πήγαινα προς τα χωριά απάνω από Γοράνους, Κουρτσούνα, Βασιλική δηλαδή, Άρνα κλπ. Και μόνο αγριογούρουνα συναντούσα στον δρόμο, επικίνδυνα να με χτυπήσουν. Λέβαια. Και μόνο λόγους έρημους. Πραγματικά τα καφενεία υπάρχουν σαν να είναι ναοί, σαν να είναι εκκλησίες, άδειες όμως από το Πίμνιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Τάκη. Η σκληρή πραγματικότητα. Είναι σκληρή. Το παρατηρούμε όλοι βέβαια. Δεν είναι ότι εμένα τα μάτια μου είμαι ανοιχτομάτης, εγώ και οι άλλοι είναι τυφλοί. Το θέμα είναι ότι δεν επεμβαίνει κανένας. Είναι λανθασμένες οι πολιτικές του παρελθόντος, αλλά δεν βλέπω να παίρνουν έτσι και σημαντικές θέσεις, οι οποίες να είναι υλοποιήσιμες για να αναστραφεί το κλίμα. Χωριά αντίστοιχα στο εξωτερικό σφίζουν από ζωή. Γιατί οι νέοι έχουν κίνητρα να πάνε να τα κατοικήσουν. Θα μιλήσω για την κεντρική Ευρώπη, θα μιλήσω για την βόρεια Ευρώπη. Πραγματικά εκεί που πας στα χωριά και νομίζεις ότι είναι, τα μικρά χωριά είναι πόλεις δικές μας. Εδώ η Σπάρτη έχει γίνει, τίνει να γίνει χωριό. Τι να πούνε τα χωριά, δηλαδή τα υπόλοιπα. Το κόμμα σας λοιπόν, το Πασόκ Κινάλ, τι θα μπορούσε να κάνει γι' αυτό? Θα μπορούσε πραγματικά να στρέψει τους νέους στον εναλλακτικό τουρισμό. Θα μπορούσε να στρέψει τους νέους σε νέες ή παραδοσιακές καλλιέργειες, τις οποίες, οι οποίες να γίνουν ελκυστικές, ή να συγκεντρώσει στοιχεία πάνω σε αυτούς τους νέους ανθρώπους που να μπορούν να έχουν μονάδες κάθετες, να μπορούν να είναι οι ίδιοι μικροί επιχειρηματίες. Θα μπορούσε πάρα πολλά να κάνει. Έχει στο πρόγραμμά του κάποια πράγματα. Έχω και εγώ στο μυαλό μου, γιατί πάντα ήμουν λάτρης της εναλλακτικότητας. Δηλαδή, τι μπορεί να κάνει ένας νέος άνθρωπος, τι μπορεί να κάνει ένας μεγαλύτερος, να αυξήσει το εισόδημά του. Και υπάρχουν πολλά και στην κτηνοτροφία και στην γεωργία και στην αλληλεία, βέβαια, που είναι και περιοχή κάτω που έτσι αγγίζει περισσότερο λόγω της ακτογραμμής, της Ελαφωνήσου και του Τσιρίγου μας. Βεβαίως. Λοιπόν, σαν απόστρατος αξιωματικός τώρα της ελληνικής αστυνομίας που είστε,
Να πιάσουμε το κομμάτι σήμερα έτσι της εγκληματικότητας και της μάστιγας των ναρκωτικών. Ένα θέμα που είναι κόκκινο πανί για το σταθμό μας, κύριε. Πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Κύριε Κοντάκο, ναι. Αυτά που μου έχετε, που με ρωτήσατε πριν, δεν είναι άσχετα. Θα κάνω την ιστορική αναδρομή, δηλαδή η πληθυσμιακή μείωση δεν αποτυπώνεται μόνο στις απογραφές, αλλά είναι και αποτέλεσμα της εγκατάλειψης της πολιτικής της Πέτρου. Να λοιπόν ένα πράγμα, δηλαδή όταν ένα χωριό είναι έρημο, φυσικά και τα υπάρχοντα είναι στο έλεος. Στο έλεος των κρατών. Βέβαια. Παρακολουθώ τα χωριά μας δεκαετίες, τα πρόλαβα να λαιλατούνται κυριολεκτικά. Πρόλαβα ανθρώπους να έχουν υποστεί τη βία, mm-hmm. γιατί οξύτερο και με μεγαλύτερη ένταση αδίκημα είναι η ληστεία, mm-hmm. Η οποία εμπεριέχει βία. Πάρα πολύ συχνό φαινόμενο στη Λακωνία, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, πάρα πολύ συχνό. Ναι, ναι, ναι. Καθημερινά φαινόμενα, δηλαδή, δυστυχώς. Πραγματικά μια λαιλασία που έτσι έχει φτάσει που ένα από τα σημαντικότερα θέματα να είναι το θέμα της κοινωνικής ειρήνης και ασφάλειας. Μάλιστα. Και βέβαια είναι τεράστιο κοινωνικό θέμα, είναι οικονομικό θέμα, αλλά είναι και πολιτιστικό θέμα. Δεν θέλω να κρύβω τα λόγια μου. Το μεγαλύτερο κομμάτι έχει σχέση με τους Ρωμά. Mm. Το μεγαλύτερο κομμάτι έχει σχέση με τους καταβλισμούς των Ρωμά πάλι που έχουν υποβαθμίσει την ιδιωτική και τη δημόσια ζωή σε κάποια χωριά που τους έχουν. Mm. Και πάλι και σε αυτό, κύριε Πολίτη, θα μου επιτρέψετε να πω ότι όλοι το βλέπουν, όλοι το παρατηρούν. Κανένας όμως δεν κάνει τίποτα. Μιλάμε τώρα για... μιας και μιλάμε και έχετε και μεγάλη ακροαματικότητα στην Νότια Λακωνία, εκεί στα χωριά στην Ελίκα, στα πιο κάτω, πιο πάνω, τι να σας πω, δηλαδή την περιοχή του Ασοπού. Ναι. Οι άνθρωποι πραγματικά με παίρνουν τηλέφωνο και τώρα που είμαι απόστρατος και έτσι αποζητούν μία στήριξη. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Βέβαια. Μπορώ να συνεχίσω, ή θέλετε να μου κάνετε κάποια ερώτηση σε αυτό? Συνεχίστε, σας ακούω. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Με προσοχή. Πρέπει να γίνει αλλαγή του νομοθετικού υφιστάμενου πλαισίου. Έτσι, και το νομοθετικό πλαίσιο, τους νόμους, δεν τους κάνουν ούτε οι δικαστές, ούτε οι εισαγγελείς, ούτε ο αστυνομικός διευθυντής ή η αστυνομία. Τους νόμους τους φτιάχνει η Βουλή. Αυτό είναι το νομοθετικό σώμα. Είμαι ξεκάθαρος, να το ξέρει ο κόσμος και να μην του λέει κανένας βουλευτής ή υποψήφιος βουλευτής άλλα πράγματα από εκείνα που πρέπει να του πει και να συμβαίνει. Τώρα, αν έχει αναποτελεσματικότητα ή είναι αποτελεσματική η ιδιοκτική αρχή, η αστυνομία, είναι ένα άλλο θέμα αυτό που πρέπει να το συζητήσουμε. Ναι, ναι. Αλλά οι νόμοι είναι αποτέλεσμα αυτό. Και θα σας πω γιατί. Για παράδειγμα, η τεχνολογία. Δεν έχουμε εκμεταλλευτεί την τεχνολογία. Όμως για να μπουν κάμερες, για παράδειγμα, στην είσοδο και στην έξοδο ενός χωριού ή μιας κομοπόλεως, πρέπει να το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την... Έχουμε άλλο θέμα εδώ, ναι. Ναι. Έτσι ακριβώς. Έτσι, είναι τα προσωπικά δεδομένα, είναι πολλά. Ακριβώς. Πρέπει να αλλάξει. Βέβαια. Και θα ήταν λύση, πραγματικά θα ήταν λύση αυτό. Να μπει κάμερα, γιατί πόσες εισόδους, εξόδους έχει το χωριό, θα ξέραμε ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει, θα το ξέρανε κι αυτοί, γιατί θα γίνει πολύ γνωστό. Στην αρχή θα το σπάσουνε, αλλά μετά δεν θα μπορούν να το σπάσουν. Υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν βέβαια. Ναι. Υπάρχουν λύσεις. Ναι. Ένα άλλο είναι ότι οι συλλαμβανόμενοι να κρατούνται και να φυλακίζονται και όχι να αφήνονται μετά το αυτόφυλλο. Ναι. Αυτός, πραγματικά σας το λέω, με το μόλις αφήνεται ελεύθερος, πάει και ξανακλέβει. Δεν φταίει ο δικαστής. Ο δικαστής κάνει χρήση αυτού που έχει μπροστά του. Και θα πούμε βέβαια ότι εντάξει, είναι αυτονόητο ότι η ελληνική αστυνομία πρέπει να έχει περισσότερη δύναμη. Εδώ για παράδειγμα η Λακωνία δεν είναι επαρκής η δύναμη. Η κατάσταση των τμήματων στη Λακωνία ποια είναι, κύριε Κοντάκο? Η κατάσταση των τμήματων είναι ότι είναι πραγματικά γυμνά. Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα καταγγέλει ο συνδικαλιστικός φορέας, έτσι κατ' επανάληψη και τα λέει. Μάλιστα αναγράφει και αναλυτικά που υπάρχει αυτή η έλλειψη της δύναμης. Πρέπει λοιπόν περισσότερες άντρες ή γυναίκες. Και ένα άλλο, ότι οι Ρωμά πρέπει να μάθουν την τίμια εργασία. Mm-hmm. Δεν μπορούν δηλαδή αυτόν τον περιστασιακό πλουτισμό στον οποίο ασκούν βία με όλες τις μεθόδους να μένει η κοινωνία απαθής και αυτοί να συνεχίζουν. Πρέπει να μάθουν την τίμια εργασία μέσα ακόμα και από μια υποχρεωτική κοινωνική εργασία. Mm-hmm. Άμα υπάρχει, αντί να υπάρχει ένα άλλο υφιστάμενο τιμωρητικό, ας πούμε, πλαίσιο, αλλά ίσως
και έναν έλεγχο πάνω στο θέμα το πώς αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν τα προνοιακά επιδόματα. Μάλιστα. Δεν πάει άλλο. Εδώ είμαι ξεκάθαρος. Για μένα αυτό είναι κόκκινη γραμμή. Δεν πάω πιο πίσω. Έχω αυτές τις απόψεις γιατί όσο ήμουν ενεργή αστυνομικός, βίωνα αυτή την πίεση που είχε ο κόσμος και πραγματικά τη μετέφερα και στο σπίτι μου πάρα πολύ τοξικά. Καταλαβαίνω. Το, λέω, το ζούσατε και το μεταφέρατε στο σπίτι. Πολύ σωστό αυτό που λέτε. Βεβαίως. Συμφωνώ. Η ένταξη και η επανένταξη των Ρωμά λοιπόν πρέπει να είναι στο πλαίσιο γιατί πράγματι και σαν κοινωνική ομάδα που διαφέρει, διαφέρει πολιτιστικά, που διαφέρει μέσα στην κουλτούρα της κλπ. Πρέπει και σε αυτό είναι αρμόδια η πολιτεία, δεν έχει κάνει νομίζω προσπάθειες για την ένταξή τους. Δηλαδή σε συνάρτηση και με αυτά που είπα πριν και με την τίμια εργασία που είπα τώρα. Εγώ θα κάνω και μια πρόταση γιατί σας το είχα υποσχεθεί όταν βρεθήκαμε. Βέβαια δεν μου ήρθε στο κεφάλι τώρα και από παλιά που ασχολιέμαι με αυτά τα πράγματα, με ομάδες, με ομάδες εννοώ κοινωνικά έτσι, ευπαθείς, με άλλες φυλές, επίσης με ανθρώπους που έρχονται στην Ελλάδα και γίνονται βορρά, ας πούμε, στους κάθε λογής εμπόρους, δηλαδή μιλάω για την, για το human trafficking, το εμπόριο ανθρώπων, την παιδική πορνογραφία κλπ. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ στο παρελθόν με αυτό. Με αυτό το θέμα λοιπόν, θα θέλαμε έτσι να μας πείτε, ναι βέβαια, ναι. Ενδιαφέρον πολύ. Δεν είχα κάνει μόνο εγώ, κι άλλοι φορείς πρόταση, μέσα από την ομάδα λοιπόν, αυτή την κοινωνική ομάδα των Ρωμά, να δημιουργηθούν συνθήκες, κάποιοι από αυτούς να κάνουν αστυνομικά καθήκοντα. Και βέβαια στη Λακωνία δεν μπορούμε να βάλουμε, ας πούμε, στην τραπεζοντή έναν που είναι από την τραπεζοντή να ασκεί ένα καθήκον αστυνομικό, ας πούμε, αλλά μπορούμε να φέρουμε έναν Αθηναίο ή έναν από την Τρίπολη. Mm-hmm. Δηλαδή, σιγά σιγά να δώσουμε ένα ρόλο και σε αυτούς που είναι πιο διεισδυτικοί για να μπορεί να αστυνομευτεί αυτή η κοινωνία και να μπορεί να περάσει μέσα από την κουλτούρα ακόμα και αυτό. Δηλαδή, ακόμα και αυτό πρέπει να είναι στη σκέψη της πολιτείας. Πάντως, σίγουρα, αναφέρομαι σίγουρα σε όλα αυτά, δεν υπάρχει περίπτωση τόσο εγώ αλλά και οι κάτοικοι να κάνουν πίσω σε αυτό. Έχουν ευρέα πεποίθηση ότι είναι εγκατελειμμένοι, όχι μόνο εγκατελειμμένοι στην ερημοποίηση του χώρου τους των χωριών τους, είναι και εγκατελειμμένοι όσον αφορά την κοινωνική γαλήνη και ασφάλεια, που είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόοδό τους και για την ανάπτυξή τους. Mm-hmm. Τα μεγαλύτερα προβλήματα στη Λακωνία μπορούμε να πούμε ότι, διότι διαβάζω καθημερινά δελτία τύπου της ελληνικής αστυνομίας, στην περιοχή της Σκάλας, μπορούμε να το πούμε αυτό, εκεί, γύρω. Πραγματικά είναι εγκληματογόνες περιοχές, γιατί εκεί είναι καταβλισμοί των Ρωμά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κλέβουν ή δεν προχωρούν σε πράξεις έκνομες και άλλες κοινότητες. Κοινότητες εννοώ πολιτιστικές, πολιτισμικές ή εθνοτικές. Ναι. Βεβαίως και υπάρχουν. Αυτή όμως είναι η πλειοψηφία. Και στατιστικώς, αλλά και αυτή που φαίνεται στην κοινωνία, και επιδερμικά και βαθιά μέσα στο υπόβαθρο της κοινωνίας. Αυτή η κοινωνική ομάδα φαίνεται ότι ασκεί την περισσότερη, ας πούμε, έκνομη δραστηριότητα. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια αναλογικότητα σε όλο το νομό. Ακόμα mm-hmm. και στη Σπάρτη. Και στη Σπάρτη. Ναι, ναι. Και με διαφόρους μεθόδους. Πραγματικά, γιατί από μικρά παιδάκια το έχουν εξελίξει αυτό το θέμα και επειδή μαθαίνουν από τους μεγαλύτερους, τους γίνεται κτήμα. Δηλαδή, όπως ας πούμε σε ένα σκυλάκι γίνεται κτήμα, ξέρω εγώ, να φυλάει, ας πούμε, ή να πηγαίνει, άμα δεν το ταΐζεις, να πηγαίνει να τρώει από όπου βρει. Και αυτή το ίδιο. Μ' ακούτε? Σας ακούω, ναι. Πολύ καλά. Θα έλεγα επίσης ένα περιστατικό. Μια ναι. φορά πήγα σε ένα κατάστημα, στο οποίο ήταν τότε μάλιστα με τα χρήματα και λοιπά που τα έπαιρνε ο κόσμος από τις τράπεζες, είχαν κλέψει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Εμείς ξέραμε ότι αυτό το ποσό το κλέψανε ανήλικοι. Το βράδυ ήδη οι ανήλικοι, γιατί δεν τους πιάσαμε αμέσως, το βράδυ ήδη οι ανήλικοι το διαπιστώσαμε ότι πήγανε και κλέψανε σε αυτά τα καταστήματα που είναι ένα ευρώ. Και κλέψανε ασήμαντα πράγματα. Δηλαδή τα λεφτά τους τα αφήρισαν, τους τα πήραν οι μεγαλύτεροι. Ναι. Και αυτά πήγανε για να αναζητήσουν μετά ντόνατς, τέτοια πώς τα λένε, γαριδάκια και τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Φανταστείτε δηλαδή. Oh. Πραγματικά. Είναι και οι μεγαλύτεροι. Οι μεγαλύτεροι ασκούν, ας πούμε, τον έλεγχο πάνω στους μικρότερους. Οι μικρότεροι, μάλλον οι ανήλικοι, έχουν το ακαταδίωκτο και συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και κανένας βέβαια μεγάλος δεν διώκεται. Παρουσιάζουν εντωμεταξύ εκεί πέρα, παρουσιάζονται με τσούρμο, ασκούν και μια
πώς το λένε, το κοινό περί δικαίου αίσθημα, ας πούμε, παρουσιάζονται έξω από τα δικαστήρια και ασφυκτικά, με παιδιά, με αυτά, με γυναίκες, με άλλα παιδιά, με... τι να πω, δηλαδή είναι ένα γιουσουρούμ, ας πούμε, δηλαδή, mm-hmm. ένα γιουσουρούμ κοινωνικό, το οποίο, ας πούμε, όμως επιβιώνει και ασκεί εξουσία πάνω στους ανθρώπους οι οποίοι εν προκειμένου είναι αδύναμοι. Mm-hmm. Είναι αδύναμοι. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά που είπα που είναι προληπτικά και τιμωρητικά και βεβαίως έτσι, η κοινωνική τους ένταξη και επανένταξη, που είναι μεγάλη ευθύνη. Πρέπει αυτή η κοινωνική ομάδα να μάθει την εργασία, την τίμια, να συμβάλλει λοιπόν και αυτή και στην οικονομία και στην κοινωνία. Έχουν και αυτοί έναν κώδικα τον οποίο πρέπει να τον σεβαστούμε. Αλλά πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν να μέσα σε αυτές τις δύο παραμέτρους που είπα να συμβαδίσουν και να συμβαδίσουμε κι εμείς, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε αρμονικά και γιατί όχι έτσι να συνεργαστούμε για την πρόοδο του τόπου μας. Έτσι θα πρέπει να γίνει, κύριε Κοντάκο. Να πούμε και δύο λόγια, γιατί βέβαια είναι τεράστιο το θέμα και θα ήθελα, όταν θα περάσουν οι εκλογές, θα κάνουμε κάποιες συζητήσεις στο στούντιο εδώ. Θα ήθελα έτσι να πούμε κάποια πράγματα. Να πούμε για τη μάστιγα των ναρκωτικών. Διαβάζουμε, όπως και για την εγκληματικότητα, διαβάζουμε πάρα πολλές φορές δελτία τύπου. Η όπκε Λακωνίας έπιασε τον τάδε με μικροποσότητες και όχι μόνο. Είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα, τεράστιο. Ένα άλλο μεγάλο θέμα. Πραγματικά δεν μπορεί να διαφέρει η Λακωνία. Το κοινωνικό κύτταρο παντού έχει τις ίδιες επιδράσεις. Ο νέος μέσα στα αδιέξοδά του αισθάνεται, ας πούμε, ανεμικός, αισθάνεται αδύνατος και καταφεύγει πολλές φορές, τις περισσότερες φορές, σε λύσεις οι οποίες δυστυχώς τον απομακρύνουν από την πραγματικότητα, τον οδηγούν σε αυτό που λέμε εικονική πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να χάσει ακόμα και τη ζωή του και σίγουρα θα χάσει την κοινωνικότητά του, θα χάσει αυτή την άλκημη έτσι, κατάσταση που βρίσκεται ένας νέος να παραγάγει και να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Ναρκωτικά υπάρχουν πολλά, πρέπει βέβαια να τα ξεχωρίζουμε σε αυτούς που από διάφορους λόγους έχουν καταλήξει να κάνουν χρήση και σε αυτούς που εμπορεύονται. Βέβαια. Ευτυχώς η νομοθεσία εδώ από πάρα πολλά χρόνια πώς να σας το πω, το έχει εντοπίσει, το προωθεί και το ίδιο και η δημόσια δύναμη, ας πούμε, η αστυνομική αρχή, τα δικαστήρια, ο εισαγγελέας αντιμετωπίζουν ανάλογα τις περιπτώσεις. Mm-hmm. Σίγουρα πάντως υπάρχει μεγάλο θέμα και σε αυτό θα έλεγα ότι εκτός από τον νόμο που πρέπει να επεμβαίνει έγκαιρα και ειδικότερα πάνω σε αυτούς που ασκούν εμπορία, να μπορεί να δώσει διέξοδο στους νέους. Mm-hmm. Δεν μπορεί δηλαδή ο νέος αντίστοιχα στην Ευρώπη όποτε θέλει να έχει δουλειά και εδώ να μην την έχει. Εδώ να κάνει σπουδές, οι σπουδές του να μην είναι συνδεδεμένες με την παραγωγή και να καταλήγει, ας πούμε, στο ένας που θα μπορούσε να είναι τόσο πολύ χρήσιμος σε διάφορα άλλα πράγματα, όχι ότι είναι υποτιμητικό, αλλά να είναι μόνο delivery. Mm-hmm. Ή να κάνει κάτι άλλο, το οποίο δεν το κάνει και καλά, γιατί αυτός όλα τα χρόνια του είναι μέσα στο πανεπιστήμιο. Λέμε, ας πούμε, να μαζεύει ελιές. Μα να μαζέψει και ελιές. Αλλά ο άνθρωπος αυτός, άμα 10 χρόνια έχει κάνει μεταπτυχιακό, έχει κάνει διδακτορικό, δεν μπορεί να τον πάρει, ας πούμε, και να κάνει λανάρα ή να ζαλώνεται τα τσουβάλια έτσι εύκολα. Είναι οι αγρότες γι' αυτό. Πιστεύω ότι τα κοινωνικά αδιέξοδα, πιστεύω ότι ένας λόγος που οι νέοι έχουν παραμερίσει αυτό το λεγόμενο πολιτικό σύστημα και έχουν βρεθεί σε ένα κοινωνικό περιθώριο mm-hmm. και μάλιστα ψηφίζοντας ή θέλοντας να ψηφίσουν κάτι το οποίο δεν είναι συστημικό, πάλι και αυτό το βάζω εισαγωγικά γιατί ναι. Θα μου επιτρέψετε εδώ και οι ακροατές σας να τους πω ότι έχω συναντήσει πολλούς αστυνομικούς που δεν ήταν του συστήματος και πολλούς αναρχικούς που ήταν του συστήματος. Μάλιστα. Κάνω παρένθεση εδώ. Ναι. Θα σας πω λοιπόν ότι πρέπει οι άνθρωποι, ειδικότερα οι νέοι, να βρίσκουν συνεχές και μόνιμο καταφύγιο στην εργασία, η οποία εκτιμούν ότι συνάδει με αυτό που έχουν σπουδάσει, συνάδει με αυτό που έχουν ονειρευτεί. Ναι, και δεν μπορούν να πέφτουν από το πανεπιστήμιο σε μια μη γόνιμη πραγματικότητα η οποία τους θεωρούν ότι τους στέλνει στα τάρτανα. Mm-hmm. Και αυτό είναι. Πραγματικά το βλέπετε. Και είναι απογοητευμένοι και οι γονείς. Και έτσι όπως είναι νοσηρό το κλίμα μέσα σε ένα περιβάλλον οικογενειακό, αυτό μεταφέρεται πολύ επίπεδα παντού. Παντού. Και στον γείτονα. Μεταφέρεται δηλαδή μέσα από τις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές σχέσεις που ασκούν οι άνθρωποι είτε ζουν στην επαρχία είτε ζουν στην Αθήνα, στην οποία εκεί είναι και διωγγωμένα τα προβλήματα.
περισσότερο από ό,τι εδώ. Εδώ υπάρχουν και κάποιοι διέξοδοι, υπάρχει και το προσωπικό. Δηλαδή, ο κύριος πολίτης γνωρίζει τον Κοντάκο και μπορεί να του πει και δύο λόγια, ρε παιδί, μπορεί να του βρει μια λύση σε κάτι. Mm-hmm. Εκεί πάνω, ναι, μέσα στην ανωνυμία. Τελείωσε αλλιώς. Πού να πάει, βέβαια, ακριβώς. Ακριβώς. Μάλιστα. Κύριε Κοντάκοφ, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Χάρηκα που τα είπαμε προεκλογικά. Ελπίζουμε στα καλύτερα. Και θα χαρώ να τα πούμε και μετά τις εκλογές. Φυσικά πρέπει να τα λέμε μετά τις εκλογές. Αυτό ισχύει για όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου το λέτε αυτό, γιατί συνήθως ο κόσμος τα βλέπει όλα αυτά λίγο πριν από τις εκλογές. Αυτό τον κάνει να μην έχει την εμπιστοσύνη που θα έπρεπε. Έτσι, σε αυτούς που θέλουν να τον εκπροσωπούν, αλλά και την εμπιστοσύνη ακόμα και στα μέσα. Σας ευχαριστώ, κύριε πολίτη, πάρα πολύ που με αντιμετωπίσατε ως δημοσιογράφος με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχω εμπειρία με τα μέσα. Πραγματικά σας το λέω. Η μοναδική μου εμπειρία είναι ότι κάθε μέρα έδινα εξετάσεις στο δρόμο, στο χωράφι, στο σπίτι του αλλονού που πήγαινα, είτε ως αστυνομικός είτε και ως επαγγελματίας, γιατί είμαι και ειδικού καθεστώτος αγρότης. Βεβαίως, είτε ως ψαράς, γιατί είμαι και εραστέχνης ψαράς. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν, αυτές τις εξετάσεις έδινα. Πάντως σας ευχαριστώ γιατί με αντιμετωπίσατε ως επαγγελματία και εκτιμώ ότι με κάνατε πιο καλό και νομίζω στους συμπατριώτες μου, Λάκωνες, πιο ελκυστικό. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Κάθε επιτυχία σας εύχομαι. Να είστε πάντα καλά, να προσφέρετε. Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα μου.